Survivor Spoiler, το Survivor βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, το οποίο είναι κολλημένο μπροστά στους δέκτες του, αναμένοντας κάθε φορά το επόμενο επεισόδιο του reality επιβίωσης. Έχουμε, άλλωστε, άλλους τρεις μήνες γεμάτους δράση, μέχρι να φτάσουμε στον τελικό και ήδη αρκετός κόσμος αναρωτιέται το ποιος μπορεί να είναι ο νικητής του show του Sky, αρκετοί θα μπορούσαν να χρήσουν ως φαβορί τον James Καφετζή, καθώς δεν είναι μόνο ο καλύτερος παίκτης στατιστικά, αλλά και ένας άνθρωπος, του οποίου η τακτική σε πολλές περιπτώσεις τριαμβεύει, όπως έγινε με τη στοχευμένη επιλογή και την αποχώρηση του Γιώργου Ταυλαδάκη. Ο διοργανωτής Boat Party, όμως, έχει δει τη δημοτικότητά του να πέφτει εδώ και αρκετό καιρό, έστω και αν διατηρεί ακόμη το δικό του φανατικό κοινό. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, όμως, που έχουν κερδίσει την αγάπη του κόσμου και αυτοί εντοπίζονται στην κόκκινη ομάδα, με ένα φαβορί και ένα δυνατό outsider να έχουν προκύψει. Survivor Spoiler, αυτοί οι δύο παίκτες ξεχωρίζουν για το έπαθλο είναι από την κόκκινη ομάδα. Αυτοί, όμως, δεν είναι ο Γιώργος Κοψιδάς, ο Τριαντάφυλλος, ο Γιώργος Κόρομη ή ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Πρώτος εκ των δύο παικτών που πάνε δυνατά για το έπαθλο είναι ο Ηλίας Μπόγδανος, που έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικό κοινό που τον αποθεώνει τόσο για την αγωνιστικότητά του όσο και για τον χαρακτήρα του. Αν κρίνουμε, φυσικά, και από προηγούμενους νικητές του reality επιβίωσης, ο ίδιος θα μπορούσε άνετα να συμπεριληφθεί μεταξύ των φαβορί για το μεγάλο έπαθλο, αν και φυσικά δεν είναι το μοναδικό δυνατό όνομα. Κάπου πιο πίσω, διατηρήστε στο μυαλό σας και το όνομα του Παύλου Γαλακτερού, ο ίδιος μπορεί να μην είναι το ίδιο δυνατό αγωνιστικά, αλλά ο χαρακτήρας του έχει έως τώρα κερδίσει τον κόσμο, δεν ήταν λίγοι, άλλωστε, όσοι τον είχαν επενέσει για τους λόγους που είχε ψηφίσει προημερών τον Κώστα Παπαδόπουλο ως υποψήφιο προς αποχώρηση, σε αντίθεση με τη γραμμή της ομάδας που υποδείκνυε τη Μαριάν, τη Κάσδαγλη και τον Τάφη.